καρδιά μου απόψε μπροστά από μια σου πετώ. Βίκυ. 9. 9. 9. 8. You can leave your head on. 9. 9. 9. 9. Εντάξει, και ένα δεκαράκι θα το περίμενα, αλήθεια είναι. Εγώ πιστεύω θα πάρουμε πάνω από ένα δεκάρι. Εντάξει, τι να πω. Όσο ζω, ελπίζω. Αχ, καλοκαιράκι, τι ωραία. Καλέ, τι με έφερες εδώ να κάνουμε. Να πλατσουρίσουμε. Και δεν μου το έπαιζα, βάλω ένα μαγιό. Έχω και κότερο, να το. Με αυτό. Αμά. Να χωρέσω να μπω. Τι νόμιζες από αυτά. Τι είναι τώρα αυτό, για αυτό είναι για να πάμε έτσι ένα ταξίδι. Το Σάββατο, την Κρητική Επιτροπή και τον κόσμο. Είμαστε στο ημιτελικό, είναι φοβερό. Κάθε μέρα λέω στο αγόρι μου συγχαρητήρια και μπράβο και το φιλάω συνέχεια. Είμαι ενθουσιασμένη τρελά. Δεν θα σου πω το κλασικό και το που φτάσαμε μια χαρά. Όχι, θέλουμε να πάμε τώρα να πιούμε και το νερό από την πηγή. Ένα καράβι παλιό, σαν πιο κάραβο. Θέλεις. Έκα την ναύτες τρελούς πειρατές. Αυτό το ξέρει, δεν τρελαβώ. Λατρεύω ο Παπακοσταντίνου. Έχω μεγαλώσει με το τραγούδι αυτό. Έχω πολλά χρόνια να το ακούσω. Με αγχώνει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σαν προσωπικότητα. Όλο αυτό το δέος που νιώθω για εκείνον. Πρέπει να το πλησιάσω το τραγούδι με πολύ σεβασμό. Θα δώσεις την ψυχή σου, θα βάζεις τη βροντερή σου φωνή που νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στο Πάμε, παιδιά! Μπείτε στο καράβι! Λύνουμε άγκυρες, παίρνουμε το καράβι μας και πάμε για τελικό. Το καράβι βούλιαξε. Τι θα πάνε, πού θα βάλουμε τον κόσμο μέσα εδώ πέρα. Πιστεύω να έχουμε κανένα ναυάγιο. Θέλω πάρα πολύ να ακούσω το στόμα του Νίκου ότι είμαστε ζευγάρι, πάμε στο τελικό. Και γιατί όχι, να ανοίξουν οι σαμπάνιες, να πέσουν τα πολύχρωμα χαρτάκια και να είμαστε εμείς αυτοί που θα είμαστε νικητές. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή τον Ετεοκλή και την Ελένη. Παλιό σαν πιο κάραβο με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές. Σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα. Υπάρχουν θέσεις αν θέλεις καινές. Όταν βραδιάζει που λες στο κατάστρωμα, χίλια φωτάκια θα βγαίνουν μικρά. Στη συντροφιά μας θα έρχεται ο άνεμος να μας φυρίζει τραγούδια παλιά. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξεδιχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Κάραβο, λύνει τους σκάφους κι ανοίγει πανιά. Αφήνει πίσω στραβά και παράλογα. Σηκώνει άγκυρα για μακριά. Τα ξημερώνουμε πάνω στη θάλασσα. Θα βγαίνει ο ήλιος, θα κάνει βουτιές. Ο παπαγάλος τα λέει, τους ξεφύγαμε. Και εμείς θα ψάχνουμε για άλλες θεριές. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Μπράβο! Μπράβο στην Ελένη Ταξίδη και στον Ιωκλή Παύλου. Συγγνώμη. Λοιπόν, πολύ καλή ήσασταν. Ευχαριστώ. Μπράβο. Σ' άρεσε, Νίκο. Μας ταξιδέψατε κι εσείς. Τρελάθηκα στα γέλια. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πριν περάσω όμως στα σχόλια της Κρητικής μας Επιτροπής, θέλω να φωνάξω τον κύριο Σιμινάκη, γιατί σου έχει μια έκπληξη ο σύζυγός σου. Λοιπόν, αυτό είναι για σένα.
Είναι για τα χρόνια πολλά. Να τα κατοστήσεις, αγάπη μου. Και θέλω να σε ευχαριστήσω που μας έφτασες μέχρι εδώ. Είτε περάσουμε είτε δεν περάσουμε, στο τελικό. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Μπράβο! Ευχαριστώ. Σ' αγαπώ πολύ. Συγγνώμη, εμείς δεν θα πούμε χρόνια πολλά. Παίξτε! Πολλά, 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 αγάπη μου. Να σε χαιρόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πω. Και να σας πω και κάτι και μετά θα πείτε τα πάντα. Γιατί σήμερα έχω αρχίσει και μιλάω όλο εγώ. Τι έχει τη Δευτέρα στο Open, τι ξεκινάει, παιδιά, καινούριο πρωινό. Καλοκαίρι, not. Τι κάνετε, παιδιά, με τον Μπουτάρα και την Ανταλή. Έχουμε και μια καρτούλα εδώ πέρα. Και κάρτα. Έχει μια καρτούλα. Το νοιάζει το καλοκαίρι, ότι καθόλου λέει τίποτα. Τι έγινε, για την εκπομπή, λέω. Τρέμει ολόκληρο. Για την εκπομπή, οκ, αλλά πρέπει να το διαβάσω. Θα μου πεις κάτι που δεν ξέρω. Γιατί γράφει, γι' αυτό και τα μπλε λουλούδια. Αχ, Βάλια η Πετρίδη, φίλε. Ότι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να συγκριθεί με την ομορφιά σου είναι το μπλε της θάλασσας. Τι το γράφει αυτό. Εγώ. Το γράφει η κάρτα. Εγώ δεν είπα να το γράψω. Δεν το έγραψε ο Τεοκλής. Λοιπόν, επανέρχομαι. Καλοκαίρι νοτ, πρωινό. 10 με 1 στο Open από Δευτέρα θα γίνει χαμός. Με Γρηγόρη Κουλάρα. Και Νάταλη Κάκαβα. Λοιπόν, και ξεκινάμε με τους κριτές μας. Και αυτή τη φορά θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Φασουλή που είναι ντυμένος σαν άγγελο στα άσπρα. Ναι, άγγελο, ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Καλησπέρα σας, παιδιά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να ζείτε πάντα ευτυχισμένοι και αγαπημένοι. Ήσουν καλύτερος από κάθε φορά όσον αφορά το τραγούδι, τις νότες, τα μπασίματά σου κτλ. Βέβαια υπήρχε στις καταλήξεις μια αστάθεια. Εκείνο που μου έλειπε ήταν η ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα ήταν απούσα. Και δεν μου άρεσε εμένα, μπορεί να... ότι όταν τραγούδαγε η ταξίδι, η κυρία ταξίδι... Ένα λάθος έκανα δύο, δηλαδή. Εσύ έπαιζες από δίπλα το αίσθημα. Αυτό όταν γίνεται θυμίζει λίγο ερασιτεχνικό πράγμα και με ενόχλησε. Αλλά γενικά νομίζω ότι η ατμόσφαιρα του τραγουδιού θέλει ένα άλλο πάθος. Και επειδή σε αυτό το πάθος απουσιάζει ο έρωτας, δεν σου ήταν τόσο κοντινό. Αυτή είναι η άποψη. Σεβαστή. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τη Βίκη. Χρόνια πολλά, Ελενάκη μου, να έχεις έτσι. Ευχαριστώ. Υγεία και αγκαλιές. Μ' άρεσε το τραγούδι. Τεοκλή, συμφωνώ με όσα είπε ο Σταμάτης. Θεωρώ ότι ενώ σου πήγαινε και έπαιρνε σωστά και τονικά ήσουν ωραίος, δεν είχε αυτή τη ροκ ατμόσφαιρα να μας ταξιδέψει, να μας... Είχες αντίθετα, έβλεπα το χέρι λίγο να... Ναι. Ήταν λίγο... Οπότε νομίζω η μόνη ένστασή μου είναι αυτή. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα δύσκολο τραγούδι. Η επιλογή δηλαδή ήταν έξυπνη κατά τη γνώμη μου. Και φάνηκε ότι είναι ένα τραγούδι που σου αρέσει κιόλας. Αλλά δεν ρόκαρες όσο περίμενα. Δέσποινα. Εμένα μου αρέσετε, παιδιά. Καταρχάς, συγχαρητήρια που φτάσατε στον ημιτελικό. Το περιμένατε? Ευχαριστούμε. Το περιμένατε? Η αλήθεια είναι πως δεν το περίμενα. Κάθε φορά λέγαμε μήπως τώρα φύγουμε, μήπως αλλά τελικά... Βελτιώνεται όμως ο Ετοκλής. Ναι. Η πρόοδος τεράστια. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια καλή σου στιγμή αυτή, Ετοκλή. Μου άρεσε, εντάξει, ψιλολαθάκια υπήρχαν, αλλά ξέρετε τι μου άρεσε πολύ, το ότι το χαρήκατε. Και φαινόταν ότι το διασκέδαζες. Και θεωρώ ότι σου πάει πάρα πολύ αυτό το ύφος. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία. Χρόνια πολλά να πω και εγώ στην Ελένη. Χρυσόστομη. Και καλή αρχή. Και θα είμαι πολύ χρυσόστομη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ό,τι ήταν να πούμε το είπαμε. Τώρα είναι φανερό. Έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι που έχουν ξεχωρίσει. Πραγματικά έχετε κάνει μια πολύ καλή πορεία. Ούτε εγώ περίμενα ότι θα φτάνατε εδώ. Και φτάσατε εδώ γιατί έχεις δουλέψει πάρα πολύ και έχεις δουλέψει με πολύ χαρά και ενθουσιασμό γι' αυτό. Δεν το έκανες γιατί έπρεπε. Χαιρόμαστε τη συνεργασία με τη γυναίκα που αγαπάς. Χαιρόμαστε να σας βλέπουμε να συνεργάζεστε και να είστε και συνένοχοι και συνεταιράκια σε αυτή την τρέλα, σε αυτό το σοου που
αυτή είναι η ουσία του. Να έρχονται άνθρωποι που δεν περιμένουν να γίνουν τραγουδιστές, αλλά να το κάνουν κέφι, να το δουλεύουν και να παρουσιάζουν κάθε φορά μια εξέλιξη που και εμάς μας αρέσει να σας βλέπουμε έτσι. Και για μένα ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές σου. Μπράβο που φτάσατε ως εδώ και πολύ ωραίο το σημερινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μ' αρέσει που ξεκινάμε με ωραία λόγια. Δεν το είπαμε σήμερα. Από την αρχή ξεκίνησα. Και λέω να περάσουμε στη βαθμολογία. Για πάμε. Λοιπόν, Βίκη. 8. Σταμάτη. 8. Δέσποινα. 9. Μαρία. 9. Ευχαριστούμε πολύ. 34 βαθμούς. Συγχαρητήρια, παιδιά. Πολύ καλή αρχή.